Κύριε Υπουργέ, είπατε πολύ σωστά ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπιστεί σε επίπεδο τοπικής μιας κοινωνίας, μιας τοπικής κοινωνίας, αλλά θέλει συνολικότερη αντιμετώπιση. Από αυτήν άποψη, λοιπόν, όμως, και εσείς ως κυβέρνηση επιμένετε σε μια λογική η οποία έχει οδηγήσει στην κατάρρευση και στην αποτυχία. Ποια είναι αυτή η λογική? Της αυτοδιοίκησης. Δεν είναι αυτοδιοίκηση, είναι ανταποδοτικότητας. Αν θες νερό, πρέπει να πληρώσεις για να μπορείς να καλύψεις άλλη τις εμπορευματοποίησεις του νερού επί της ουσίας. Αυτό είναι το οποίο επιβάλλατε. Εμείς λέμε ότι αυτή η λογική της ανταποδοτικότητας, της εμπορευματοποίησης του νερού, είναι αυτή η οποία έχει οδηγήσει αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων. Και δεν θα υπάρξει αντίστροφη πορεία. Και από αυτή την άποψη λέμε ότι είναι μια εχθρική πολιτική, γιατί ακριβώς δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους αγρότες και ιδιαίτερα στη φτωχομεσαία αγροτεία να μπορέσει να καλλιεργήσει τα χωράφια της. Πέρα από τον θηλιά που τους βάζει για να πληρώσουν για το νερό τη στιγμή που έχουν να πληρώσουν για τους φόρους, για την ασφάλισή τους και τα συνολικότερα προβλήματα με την πώληση της αγροτικής παραγωγής την οποία κάνουν. Άρα λοιπόν έχουν συσσωρευτεί τεράστια χρέη στους αγρότες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και τώρα το μπαλάκι στις περιφέρειες που κι αυτές βεβαίως έχουν ευθύνη για την κατάσταση στην οποία υπάρχει, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει το ζήτημα, γιατί ακριβώς πάντοτε σε αυτή τη λογική θα πατάνε. Βρέστε έσοδα για να μπορέσετε να συντηρήσετε. Δεν είναι όμως έτσι το ζήτημα, κύριε Υπουργέ. Από τη στιγμή που πρόκειται για ένα συνολικότερο ζήτημα που αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στο σύνολό του, όταν σχεδόν το 80% των υδάτινων πόρων καταστρέφεται, χάνεται και δεν αξιοποιείται στη χώρα μας με βάση μελέτη του ΤΕ. Άρα λοιπόν χρειάζεται ένα συνολικότερο σχεδιασμός και για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στη χώρα μας και για τους υδάτινους πόρους που θα κατευθούν για την άρδρευση και την καλλιέργεια της αγροτικής παραγωγής, την ανάπτυξή της. Τέτοιο όμως πράγμα δεν γίνεται, δεν μπορεί να το κάνει η περιφέρεια, είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Όμως η κυβέρνηση, όχι μόνο σημαίνει αλλά και οι προηγούμενες, δεν αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα με αυτόν τον τρόπο. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε ότι βεβαίως πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μισθοδοσίας των δουλευμένων τους. Δεν μπορούμε να σφυρίζουμε αδιάφορα και η κυβέρνηση να πετάει τον μπαλάκι στην περιφέρεια και η περιφέρεια να λέει δεν έχω τους αντίστοιχους πόρους για να τους πληρώσει τους εργαζόμενους. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα, ότι δεν χρειάζεται άμεση παρέμβαση με ευθύνη του κράτους για να συντηρηθούν τα δίχτυα αυτά, να αποκατασταθούν οι τεράστιες ζημίες οι οποίες υπάρχουν. Δεν λέμε να επεκταθούν τα δίχτυα σε επόμενη φάση, που πρέπει να γίνει σε επόμενη φάση. Και αυτό πρέπει να γίνει με μια γενναία κρατική χρηματοδότηση. Μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, μέσα από την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που δεν πάνε όμως προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί δεν είναι επιλέξιμα. Και βεβαίως το θέμα είναι να υπάρχει φθηνό νερό. Και φθηνό νερό σημαίνει ότι πρέπει να κουρευτούν τα χρέη τα οποία έχουν οι αγρότες στους ΤΕΠ και στους ΓΟΕ. Ευχαριστώ πολύ.